Οφείλουμε σεβασμό στους ανθρώπους που χάσαν τους ανθρώπους τους, σε αυτούς που ψάχνουν ακόμη να βρουν τους ανθρώπους τους και σε αυτούς που ξαγρυπνάνε πάνω από τα κρεβάτια στα νοσοκομεία στους τραυματίες. Σεβασμός στις ανθρώπινες ζωές, σεβασμός στις ζωές των ανθρώπων που τεινάχτηκαν στον αέρα όσων μένουν πίσω για να αντιμετωπίσουν αυτό το ανίποτο, σημαίνει σεβασμός και στην αλήθεια και απόδοση της αλήθειας. Είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια ως απόδειξη της πραγματικής μας αναγνώρισης το τι είναι μείζον και τι είναι έλασον σε αυτή τη ζωή. Κοιτάξτε, δεν ανοίγω όλη τη συζήτηση, ωστόσο υπάρχουν ερωτήματα που δεν είναι ερωτήματα δικά μου και εν σήμερα όλη την ελληνική κοινωνία μετά από μία κυβέρνηση τετραετίας και μετά από, από έναν υπουργό τετραετίας. Δηλαδή, γιατί δεν εισακούστηκαν από το 20 οι καταγγελίες, παραιτήσεις, ατυχήματα, κοινοβουλευτικός έλεγχος από εμάς και από άλλα κόμματα, όχι μόνο από εμάς. Με κορυφαίο βεβαίως το τελευταίο, πριν λίγες μέρες, τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος τι είπε στον κύριο Μεϊκόπουλο, του βουλευτή μας που του έκανε την ερώτηση. Ντροπή σας, κύριε Μεϊκόπουλο, που θα θέτετε θέματα ασφαλείας για τα τρένα. Αυτό είπε ο κύριος Καραμαλής, ο τετραετίας, ο οποίος θα τον κάνουμε και ήρωα γιατί παραιτήθηκε. Λοιπόν, δεύτερον, ανθρώπινο λάθος. Το επέλεξε ο Πρωθυπουργός να το πει την πρώτη μέρα ως για να βάλει και την ατζέντα της συζήτησης. Στο τεχνολογικό δυστύχημα, το ανθρώπινο λάθος είναι αυτό που σημαίνει ότι δεν έγιναν όλα όσα προαπαιτούνται για να μην συμβεί. Είναι τεχνολογικό το δυστύχημα. Άρα υπάρχουν θέματα. Εσείς, πριν από αυτό. Εσείς ως κυβέρνηση. Αυτό αφήστε την κυβέρνηση. Θα σας ναι, την πω έχετε την κυβέρνηση. Ευθύνη, γιατί ρωτάει και ο κόσμος και πρέπει να ακούσουμε. Θα σας πω. Ναι. Δεν συμψηφίζεται. Και θα σας πω γιατί. Διότι ο επί ΣΥΡΙΖΑ την τετραετία έγινε διπλή γραμμή του τρένου από την, είναι ένα το έργο από την Πάτρα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Διπλή γραμμή παντού, δεν υπήρχε. Σύραγγες χιλιόμετρων, γέφυρες πάνω από όλα τα, ρήγματα, η ηλεκτροδότηση σε όλο το τμήμα. Έγινε ένα τεράστιο έργο υποδομής. Είναι δύο τα θέματα. Για να υπάρχει τηλεδιοίκηση. Δεν εφαρμόστηκε τότε. Για να υπάρχει. Αφήστε με. Φάγωσε το 2017. Φάγωσε το 2017. Αφήστε με. Για να υπάρξει τηλεδιοίκηση πρέπει να υπάρχει υποδομή η οποία είναι ικανή να τη δεχτεί. Δεν γίνεται τηλεδιοίκηση. Δεν υπήρχε. Ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε. Δεν υπήρχε. Το 2017 σταμάτησε στη Λάρισα η τηλεδιοίκηση. Η διπλή γραμμή ολοκληρώθηκε. Δεν σταμάτησε πουθενά. Κύριε Βασίλη, λοιπόν, κοιτάξτε. Έπρεπε να δώσετε 44 δισεκατομμύρια και 10 και δεν τα δώσατε. Προχωράω. Αυτό ήταν. Προχωράω. Λοιπόν, μην λέτε λοιπόν υπήρχε, έπρεπε να δώσετε γι' αυτό το πρόγραμμα 44. Όταν έφυγε ο ΣΥΡΙΖΑ, παρέδωσε το έργο της τηλεδιοίκησης. Είχαν τελειώσει όλα τα προβλήματα της εργολαβίας που ερχόταν από το 2014, να μην τα παριθμίσουμε. Όλα τα προβλήματα της εργολαβίας και είχε ξεκινήσει το έργο και παραδόθηκε ως ένα βαθμό. Από τη μέρα που παραδόθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει μπει ούτε λιθαράκι. Δεν είναι έτσι, κύριε λοιπόν, Βασίλη. Δεν θα απαντήσετε τώρα, θα απαντήσετε μετά. Έχει, μετά. Λοιπόν, τρίτον. Να σας πω, ξεκινώντας το σκεπτικό μου από το εξής. Όταν είχαμε μονή γραμμή στην Ελλάδα, είχαμε ποτέ με τοπική σύγκρουση τρένων? Είχαμε άλλα ατυχήματα εκεί. Όχι, δεν είχαμε με τοπική σύγκρουση. Γιατί? Γιατί ο ανθρώπινος παράγοντας ήταν ο κατάλληλος και ο εκπαιδευμένος. Παραδώσαμε το 2018 1400... Επειδή μας ακούνε και συγγενείς και μην κάνουμε τώρα τον απολογισμό. Μισό λεπτάκι. Θα τον κάνουμε τον απολογισμό. Μισό λεπτάκι. Θέλω γιατί να τον ανοίξατε. Ναι, θα το ανοίξουμε και θα το πάμε λίγο όπως πρέπει να το πάμε, να δώσουμε απαντήσεις. Εδώ, από εδώ και πέρα, θα συμφωνήσετε να κάτσετε όλοι σε ένα τραπέζι και από αύριο μεθαύριο... Αφού ολοκληρώσω αυτό που θα πω για τους εργαζόμενους, θα πάμε παρακάτω. Αφού ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω για τον καθοριστικό παράγοντα του εργαζομένου. Θα μου απαντήσετε όμως και μετά, που σας έχουν έρθει καταγγελίες και σε εσάς, γιατί δεν ασκήσατε κριτική στην κυβέρνηση. Αν με αφήσετε να πω, γιατί εμείς ασκήσαμε κριτική και έντονη, και η απάντηση ήταν ότι είστε γελοί.
Και ότι είστε χιδαίοι. Αυτή μία ήταν η απάντηση. Μία φορά. Μία φορά το ακούσατε εσείς. Ναι, γι' αυτό ρωτάω, διότι να ασχίσει. Αν και τα μίντια είχαν το μυαλό τους όσο χρειάζεται στις καταγγελίες εργαζομένων, αντιπολίτευσης, προέδρων, αυτών που παρατήθηκαν κτλ. Κάθε μέρα σας έχουμε δώσει αντιπολίτευση. Θα ήταν το πιο πολύ στον αέρα το θέμα. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο θα το κρίνω εγώ. Λοιπόν, 1.400 εργαζόμενοι επί των ημερών μας. 750 σήμερα, δεν σας λέω τα ακριβή νούμερα, γιατί είναι και κάτι σε 22 και σε 19. Εντάξει. Λοιπόν, 750 σήμερα, δηλαδή στο 60% το προσωπικό, και μάλιστα πολλοί εξ αυτών είναι ενοικιαζόμενοι ανειδίκευτοι. Ο άνθρωπος για τον οποίο συζητάμε, ξέρετε πόσες μέρες ήταν στο πόστο του? 40. 5. Το 5 που προκύπτει. Δεν λέμε πότε προσλήφθηκε. Λέμε πότε μπήκε στη θέση αυτή για να κάνει αυτή τη δουλειά. 5. Κάντε έρευνα, να το βρείτε. Έχετε στοιχεία. Κάντε έρευνα. Εσείς είστε σοβαρό αυτό. Εγώ σας το λέω. Εσείς ερευνήστε. Λοιπόν, 5. Μήνες ένα χρόνο και ήταν 40 μέρες. Λοιπόν, σας ρώτησα εγώ πότε προσλήφθηκε. Όχι, δεν πότε εκπαιδεύτηκε. Εγώ σας είπα πόσες μέρες ήταν στο πόστο του. 5. Λοιπόν. Σήμερα που συζητά, επίσης επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ, οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο κάθε πόστο ήταν 2. Και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, 2. Δεν ήταν ένας. Και δεν ήταν ενοικιαζόμενοι, εργαζόμενοι των 6 μηνών και να τους πετάμε μετά. Αυτό σημαίνει ανθρώπινος παράγοντας. Δεν είχαν άνθηση σύρρωτηση. Δεν είπα εγώ ότι είχα άνθηση. Επί των ημερών σας όλος ο κόσμος ξέρει. Τότε η ΕΔΕΛ γιατί έκανε έλεγχο για τις καθυστερήσεις σας το 2018. Επί των ημερών σας. Εν πάση περιπτώσει, με ρωτήσατε να σας πω τι συνέβη. Σας μίλησα για τις. Ένα απολογισμό όμως για ένα θέμα το οποίο δεν είμαστε όλοι ειδικοί. Ωραία, πάμε παρακάτω. Το αφήνω. Εγώ θέλω να πάμε και λίγο στις ευθύνες. Το αφήνω. Τι θα εγγενίαζε ο Πρωθυπουργός της χώρας προχθές στη Βόρεια Ελλάδα σε έργο τηλεματικής που δεν υπάρχει, με κύριο, τι θα εγκαινίαζε. Με τον κύριο Τερεζάκη, ο κύριος Τερεζάκης είναι υπεύθυνο. Τι έργο θα εγκαινίαζε, σας ρώτησα με ποιον θα πάει. Ακούστε μια στιγμή. Τι θα εγκαινίαζε. Α, με ακούτε λίγο. Με ακούτε. Τη τηλεδιοίκηση την εφαρμόζει ο κύριος Τερεζάκης. Γι' αυτό το φωνάξαμε εδώ. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν θα πήγαινε μεθαύριο με την ίδια αμαξοστοιχεία, προχθές με την ίδια αμαξοστοιχεία στη Θεσσαλονίκη, για να εξηγήσει στον Πρωθυπουργό πώς θα γίνει η τηλεδιοίκηση Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη. Αυτό θα γινόταν. Πώς θα γίνει στο μέλλον. Ναι. Γι' αυτό πήγε προεκλογικά. Μα γι' αυτό. Μητσοτάκης, μάλιστα. Και γι' αυτό λοιπόν, το διότι στις φιέστες είναι μια χαρά ο κύριος Μητσοτάκης. Με αυτόν τον άνθρωπο θα πήγε. Μα 32% λοιπόν, αφήσατε, κύριε Γεροβασίλη. Κουνάτε το δάχτυλο ενώ δεν είχατε. Η ΕΔΕΛ σας είχε καταγγείλει για καθυστερήσεις. 32 στο έργο. Δεν ξέρω το ποσοστό πόσο ήταν. Δεν ήταν ολόκληρο το έργο. 32% είχατε παραδώσει με παγωμένα δαπάνω. Να κάνουμε ένα πρώτο γύρο και μετά να έρθουμε ξανά. Τις αφήσαμε. Εν πάση περιπτώσει. Να κάνουμε ένα πρώτο γύρο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώστε. Ολοκληρώνω, αλλά εδώ έχουμε κυβέρνηση τετραετίας που οφείλει να απολογηθεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ κρίθηκε στις μέρες του. Οι συμψηφισμοί να λείπουν. Όχι, γιατί δεν παραδώσατε παράδεισο. Γιατί να λείπουν, για να τα ξεχάσουμε, να τα θάψουμε. Με συγχωρείτε. Εντάξει, βάλτε εμείς για το κομμάτι μας σας είπα και τι αφήσαμε σε κρεμότητα. Θα επανέλθουμε. Ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός υπερκομματική επιτροπή διερεύνησης, την οποία αποφασίζει ο ίδιος και ανακοινώνει μόνος του. Υπερκομματική σημαίνει ότι φωνάζει το κάθε κόμμα, κύριε Σκανδαλίδη, και βάζουν από ένα εμπειρογνώμονα. Δεν θα κάνουν τη διερεύνηση η πολιτική, δεν προανακριτική επιτροπή. Εμπειρογνώμονα από κάθε εσείς κόμμα να ζητήσει. Εσείς διατεθειμένοι να μετέχετε σε αυτήν. Βεβαίως. Εάν μας πει, φέρτε έναν εμπειρογνώμονα το κάθε κόμμα να καταλάβει να διερευνήσει. Αυτό είπε ο κύριος Παπάς προχθές. Αυτό είπε ο κύριος Παπάς χθες. Για ανεξάρτητη λοιπόν, αρχή μίλησε. Δεν μίλησε για ανεξάρτητη αρχή, μίλησε ακριβώς γι' αυτό. Θα λοιπόν, το πει ο κύριος για να μετρήσει αυτό. Εάν βγήκε, γιατί θα ανακοινώσει σήμερα την Επιτροπή. Έτσι άμα την ανακοινώσει μόνος του, με συγχωρείτε, η κυβέρνηση είναι ελεγχόμενη. Ελεγχόμενος και ελεγκτής θα ταυτιστούν. Το κλείνω άρα το θέμα αυτό. Πάω στο επόμενο, για να τα πω γρήγορα. Για να προχωρήσει, πρέπει να προτείνεται κάποιον ένα σε αυτή κάθε την κόμμα έναν ειδικό άνθρωπο. Πάντως, όχι εμένα την Όλγα Γεροβασίλη, το βουλευτή. Κύριε Γεροβασίλη, δεν λοιπόν, είναι μόνο πάμε η στο παρακάτω. Με συγχωρείτε που θα σας η κυβέρνηση είναι ελεγχόμενη. Όλα τα κόμματα κοιτάξτε, θα πάει προφανώς όσο πίσω χρειαστεί.
Δεν το συζητώ. Το έργο έπρεπε να έχει τελειώσει από το 2000. Από το 2000. Το 20 έπρεπε να τελειώσει το έργο. Λοιπόν, το 20. Στις μέρες μας όπως το παραλάβαμε. Το 20. Το 19 το παραδώσαμε. Δεν κάνατε τίποτα. Αυτό λέμε. Όλα τα κόμματα. Από το 2000. Εάν δεν θέλετε να ακούσετε τι έχω πει προηγουμένως, θα το ακούσετε στην επανάληψη. Λοιπόν, δώστε μου χρόνο να επαναλάβω μετά. Αλλά βάλετε άλλα τρία ερωτήματα. Όπως ιδιωτικοποίηση. Έγινε ιδιωτικοποίηση του μεταφορικού έργου. Στις υποδομές, στο σύστημα τηλεδιοίκησης, στις σύραγγες, τούνελ, γραμμές, η ηλεκτροδότηση, αυτά είναι του κράτους. Δεν έγινε ιδιωτικοποίηση ποτέ. Έγινε περικοπές κονδύλια. Και γιατί έγινε, διότι αν έγινε στο κόψανε κονδύλια. Στο μνημόνιο των ημερών μας έγινε ιδιωτικοποίηση του μεταφορικού έργου με το, πώς θα σας πω, υποχρεωτική, διότι... Εάν δεν δεχόμασταν αυτή την ιδιωτικοποίηση, η χώρα είχε πρόστιμο 800 εκατομμύρια. Αλλά σε όλα, εν μέσω μνημονίου. Να σας πω κάτι, σε όλα τα μνημόνια το ίδιο. Θέλετε τις συνθήκες, πώς έγινε. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα, επομένως, να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Λοιπόν, στο κοντρόλ λέτε. Επομένως, το θέμα της, για όλο όσο συζητάμε σήμερα, δηλαδή δίκτυο και... Το δίκτυο είναι ένα κομμάτι. Η τηλεδιοίκηση είναι το άλλο κομμάτι πάνω στο δίκτυο, επαναλαμβάνω. Αν δεν υπάρχουν γραμμές, δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Σαφές. Τρίτον, προσωπικό είναι στο 60% από εκεί που το αφήσαμε το 19. Είναι ανειδίκευτη και ανειδίκευτη. Μειώθηκε, εννοείται. Ορίστε. Μειώθηκε. Αυτό σας λέω. Σας είπα νούμερα. Σας είπα νούμερα πριν. Αυτό είναι λέτε. Στο 60%. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή είναι 750, εκ των οποίων πολλοί είναι και ενοικιαζόμενοι. Επί των ημερών μας ήταν 1417, δεν το θυμάμαι τώρα. Και το 17 και το 18. Σε σχέση με τα προηγούμενα και σε εσάς έγινε μείωση προσωπικού. Δεν έγιναν προσλήψεις. Σας είπα εγώ ότι έγιναν όλα τέλεια επί των ημερών μας. Να δούμε και τα τρένα των Ιταλών, λοιπόν, στους οποίους έδωσαν τους σιδηροδρόμους. Τι τρένα φέρανε, γιατί βλέπω κάτι μελέτες τελευταία. Οι Ιταλοί, γιατί δώσανε στους Ιταλούς και δεν τους ελέγξανε. Μαρκόπουλε, δεν έχουμε χρόνο. Ήταν η μοναδική. Γιατί ξέρετε κάποιοι Μαρκόπουλε. Μην τη διακόψετε. Κύριε Μαρκόπουλε. Μην τη διακόψετε. Ο μοναδικό, ήταν η μοναδική προσφορά. 45 εκατομμύρια δώσατε τα τρένα. Ήταν και υποχρεωτική για να το κλείσουμε αυτό το θέμα. Μας το επιβάλλανε, λέτε, οι Ευρωπαίοι. Φυσικά μας το επιβάλλανε. Ποτέ δεν φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα ήταν υποχρεωτικά. Ήταν... Λοιπόν, να προχωρήσουμε, λοιπόν, να πάμε και στον κύριο... Αν ολοκληρώσετε, να πάμε και στον κύριο Σκανδαλίδη, σας παρακαλώ, για να πάμε... Και σήμερα, η επόμενη, για την επόμενη μέρα που συζητάμε, θα... Κύριε Σκανδαλίδη, δευτερόλεπτο και κλείνω. Ναι, ναι. Η Ευρώπη επί 50 χρόνια αναπτύσσει τρένα και είναι το ευρύτερο μέσο κυκλοφορίας και το δημοφιλέστερο και το ασφαλέστερο κτλ. Η χώρα μας από τη μεταμολύτευση μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν ανέπτυξε το σιδηροδρομικό δίκτυο. Αν θέλετε να κάνουμε τη συζήτηση, γιατί δεν θέλησε η χώρα να το κάνει. Χαίρομαι που το αναγνωρίζετε. Μήπως υπήρχε κάτι το οποίο εμπόδιζε. Μήπως λέγεται καρτέλ καυσίμων.